Καλημέρα σας. Η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων Αναπηρία Βορείου Αιγαίου, όπως γνωρίζετε, είναι το δευτεροβάθμιο σωματείο των ατόμων αναπηρία και των οικογενειών τους και εκπροσωπεί το αναπηρικό κίνημα στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Η εφαρμογή του νέου μνημονίου και τα νέα βάρβαρα μέτρα που υλοποιεί η συγκυβέρνηση σε βάρος όλου του ελληνικού λαού θα επιφέρουν το τελικό χτύπημα σε όλες τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, οι οποίες έχουν οδηγηθεί σε ακραία φτώχεια με την εφαρμογή των δύο προηγούμενων μνημονίων που από το 2010 οι προηγούμενες συγκυβερνήσεις έχουν επιβάλει. Η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Βορείου Αιγαίου, συμμετέχοντας στο Πανελλήνιο Παναναπηρικό Συλλαλητήριο, που σε κεντρικό επίπεδο θα γίνει στην Αθήνα την Τετάρτη 4 Νοέμβρη 2015, διοργανώνει σε περιφερειακό επίπεδο, σε κάθε νησί του Βορείου Αιγαίου και συγκεκριμένα στη Λέσβο, στην πλατεία Σαφούς, στη Σάμο και τη Λίμνο και στη Χίο, στην πλατεία Βουνακίου, συγκέντρωση διαμαρτυρίας την ίδια ημέρα και ώρα, δηλαδή την Τετάρτη στις 4.11 και ώρα 11 το πρωί. Τα νέα μέτρα που θα εφαρμοστούν αφορούν όλες τις δομές της κοινωνίας με κορυφαία αυτή της υγείας και πρόνοιας, όπου η χρηματοδότηση για το 2015 είναι μειωμένη κατά 32% για τα νοσοκομεία και κατά 30% για το ΕΟΠΗ, σε σχέση βέβαια με το έτος 2014. Θα πρέπει εδώ να αναφέρουμε ότι το όριο δαπανών για την υγεία στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιστοιχεί στο 7% του ΑΕΠ, του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος δηλαδή, ενώ στην Ελλάδα είναι μόνο στο 4,5%. Για την πρόνοια, η μείωση θα ανέλθει στα 920 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο μέχρι το 2018, στις κύριες συντάξεις, αυξήθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές κατά 6% και 6% οι επικουρικές. Προβλέπεται δε ότι θα επανέλθει το 5 ευρώ για τα νοσοκομεία ή θα επιβληθεί ισοδύναμη. Συγχωνεύσεις κλινικών και ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης με κλείσιμο των δημόσιων ψυχιατρίων, με ασθενείς που χρειάζονται νοσηλεία να στιβάζονται στις ήδη γεμάτες ψυχιατρικές κλινικές των γενικών νοσοκομείων. Αύξηση του ΦΠΑ από το 13% στο 23% για τις εργασίες που παρέχει ο ιδιωτικός επιχειρηματικός τομέας της υγείας. Διατήρηση του έμφυα, μείωση κατά 50% του επιδόματος θέρμανσης, κατάργηση της έκπτωσης του ΦΠΑ στα νησιά, ιδιωτικοποιήσεις, νέοι φόροι που από το 2016 είναι μέτρα τα οποία αφορούν όλους μας, όλο τον ελληνικό λαό δηλαδή. Το αλαλούμ στην εκπαίδευση γενικότερα και η προχειρότητα, η έλλειψη προγραμματισμού στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση βρίσκουν ακόμη και σήμερα πολλά σχολεία κλειστά. Παραδείγματος χάρη στη Σάμο, ούτε το ειδικό δημοτικό σχολείο, ούτε το ΕΕΚ έχουν ανοίξει ακόμη. Χωρίς το αναγκαίο προσωπικό σε πολλές δομές από αυτά τα σχολεία, χωρίς ειδικούς εκπαιδευτές, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και ψυχολόγους και χωρίς ειδικό βοηθητικό προσωπικό, τόσο στα ειδικά δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία, όσο και στα ΕΕΚ, όσο και στις παράλληλες τάξεις και τις τάξεις ένταξης στα γενικά σχολεία. Το θέμα αυτό βεβαίως έχει αναδειχθεί και από το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και από το Σύλλογο Γονέων και Επιτρόπων Ειδικής Αγωγής Χίου. Απαράδεκτη είναι και η απόφαση του νομικού προσώπου του Δήμου Χίου, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε να μην δέχονται παιδιά με αναπηρία στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, επειδή δεν υπάρχει υποδομή ούτε κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για τη σωστή εκπαιδευτική αντιμετώπιση τους. Το ειδικό δημοτικό και το νηπιαγωγείο στεγάζονται προσωρινά πάντα στο Κεκικαμέα Χίου
με πολλές, με πολλά προβλήματα της λειτουργίας, στο κτηριακό εννοούμε, ενώ πάγωσε και η απόφαση για την επιστροφή των Κεκυκαμαία στην Πρόνοια, που είχε δρομολογηθεί πριν από τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015. Όπως γνωρίζετε, τα Κεκυκαμαία ανήκουν οργανικά στο Υπουργείο Υγείας και στα νοσοκομεία και την προηγούμενη χρονιά είχαμε αντιδράσει στην απόφαση της διοίκησης του νοσοκομείου Χίου να μεταβερθεί η λειτουργία του Κεκυκαμαία στο νοσοκομείο και να εγκαταληφθεί το κτίριο. Εδώ ισχύει το παράλογο να φεύγει ο νοικοκύρης και να παραμένει ο φιλοξενούμενος προκειμένου από τα σχολεία. Όλα αυτά προδιαγράφουν ένα ζωφερό, δύσκολο και ακατανόητο περιβάλλον για όλο τον ελληνικό λαό. Για τον λόγο αυτό καλούμε όλα τα άτομα με αναπηρία, τους χρόνια πάσχοντες, τις οικογένειές μας, τους κοινωνικούς και συνδικαλιστικούς φορείς να στηρίξουν τις κινητοποιήσεις που θα γίνουν παράλληλα σε όλα τα μεγάλα νησιά του Βορείου Αιγαίου και του Κέντρου, αποδεικνύοντας έτσι την αλληλεγγύη και την ενότητα του λαού, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε κατηγορία ανήκει, αφού η κοινωνική συνοχή αποτελεί βασική προϋπόθεση διατήρησης της κρατικής οντότητας. Είμαστε στη διάθεσή σας, δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι θέλουν να προσθέσουν κάτι, αλλά αν ναι, μπορεί η κυρία Νομικού, που είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ομοσπονδίας και ο Νέσφερος Οξυδελάς, που είναι ο Γενικός Γραμματέας της Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑΜΕΑ Βορείου Αιγαίου, να συνεχίσουν σε κάποια άλλα θέματα που πιθανόν δεν αναφέρθηκαν στην δική μου εισήγηση. Νομίζω ότι ό,τι και να πούμε, πάντα κάτι θα μας ξεφεύγει. Είναι μεγάλες ελλείψεις, όπως ξέρουμε, παντού. Στην παιδεία, σε πανελλαδικό επίπεδο, το 80% των ειδικών σχολείων είναι ακόμα κλειστά ή υπολειτουργούν. Μιλήσαμε σήμερα με τον Διευθυντή του Ειδικού Σχολείου, ο οποίος μας ενημέρωσε ότι τα κενά στο Ειδικό Σχολείο Χίου καλύφθηκαν μόλις 2 εβδομάδες πριν. Όλες οι υποστηρικτικές δομές είτε υπολειτουργούν είτε δεν λειτουργούν καν. Τα επιδόματα που παίρνουν τα άτομα και παίρνουμε τα άτομα με αναπηρία μειώνονται συνεχώς. Τα ποσοστά αναπηρίας συνεχώς πέφτουν από τις επιτροπές που κρίνουν το πόσο ανάπηρος είναι κάποιος ή πόσο δεν είναι. Οι μισθοί και οι συντάξεις επίσης βλέπουμε ότι μειώνονται συνεχώς και οι αναπηρικές συντάξεις, από όσο ξέρω, θα καταργηθούν. Στην υγεία όλα τα προβλήματα που ανέφερε η κυρία Μιχάλα, στην εργασία τα ποσοστά είναι τεράστια όσον αφορά τον κλάδο των ατόμων με αναπηρία. Κάτι που είναι λογικό, είναι τεράστια τα ποσοστά ούτως ή άλλως. Εμείς πιστεύω ότι σαν Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να συντονίσουμε τη δράση μας με όλους τους συλλόγους ατόμων με αναπηρία του Βορείου Αιγαίου, έτσι ώστε να μπορέσουμε οργανωμένα να αντιδράσουμε στην κατάσταση την οποία έχουμε μπροστά μας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος από το να αγωνιστούμε. Και φυσικά είναι μια συζήτηση η οποία πρέπει να ανοίξει πλατιά μέσα στον κόσμο, όχι μόνο στον δικό μας τον κλάδο, των ατόμων με αναπηρία, σε όλο το χιώτικο λαό, σε όλο τον ελληνικό λαό, να δούμε πώς θα αντιδράσουμε σε αυτά που έχουμε μπροστά μας και πώς θα μπορέσουμε όχι απλά να πάρουμε πίσω αυτά που χάσαμε, αλλά
να διεκδικήσουμε αυτό που πραγματικά πρέπει να έχουμε με βάση τα δεδομένα της σύγχρονης κοινωνίας. Αυτά. Μια κουβέντα να πω μόνο. Ότι έχουμε μπροστά ένα συλλαλητήριο στο οποίο όντως πρέπει να συμμετέχουν όσος περισσότερος κόσμος γίνεται. Και όπως είπε και η Νάγια, είναι πολύ σημαντικό το να ξεκολλήσει ένας κόσμος από τη λογική ότι και αν παλέψω τι θα γίνει, ή κάποιος μπορεί να λέει τώρα ψηφίσαμε, τελειώσαμε, έχουμε μια κυβέρνηση, άρα δεν πρέπει, ξέρω εγώ, έχουμε μια τετραετία να περιμένουμε κτλ. Είναι λογικές οι οποίες καλλιεργούνται και μέσα στο αναπηρικό κίνημα και μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα γενικότερα και πρέπει στην πράξη ο κόσμος να τις απορρίψει, γιατί πραγματικά τίποτα δεν μας έχει χαριστεί και έχει χρέος ο καθένας και οι οικογένειές μας να κατεβούν στον δρόμο, γιατί πραγματικά εκεί δίνονται ουσιαστικές απαντήσεις και ουσιαστικός δρόμος για το μέλλον μας. Επίσης, αυτό το συλλαλητήριο θα είναι προπομπής και για μια απεργία η οποία έρχεται στις 12 του μήνα και πρέπει να έχει ο κόσμος υπόψη του, η οποία πρέπει να οργανωθεί επίσης όσο καλύτερα γίνεται και στο νησί και στα αναπηρία και γενικότερα. Κλείνω με το εξής. Τα σχέδια στο ζήτημα του ασφαλιστικού που υπόθηκαν και συνδυτικά πάνω από την κυρία Νάγια είναι πραγματικά όλεθρος. Το νέο ασφαλιστικό ουσιαστικά και μόνο αν σκεφτεί κανείς ότι καταργείται 15 ετία ή την αφήνει στον αέρα προς το παρόν για τα άτομα με αναπηρία, δηλαδή τα 1500 ένσημα που μπορούσε κάποιος λόγω της αναπηρίας να βγει σε σύνταξη, για να μην βάλουμε το γεγονός ότι προβάζουν εισοδηματικά κριτήρια και άλλου είδους κριτήρια, έχει σαν στόχο τη γενική μείωση και το να πάει σύνταξη στα 300-350 ευρώ, αν μπορεί βέβαια κάποιος να την πάρει. Αν τη δικαιούται, δεν ξέρω τι άλλο. Θα αναγκάσει έναν κόσμο που έχει να βάλει ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, γιατί θα αναγκαστεί να καταφύγει σε ιδιωτική ασφάλιση. Και βέβαια, την ίδια στιγμή που χαρίζονται ασφαλιστικές εισφορές, γίνονται απαλλαγές σε μεγάλους επιχειρηματίες, ακόμα και για παράνομες πράξεις, και τα έχουμε δει με τα μνημόνια, με εφαρμοστικούς νόμους, με fast track, ας πούμε, διαδικασίες στη Βουλή, λέμε ότι πρέπει να γίνει σεισμός και τώρα και στην απεργία του. Καταρχήν, μας είπατε πριν για το νομικό πρόσωπο και για το ότι δεν δέχτηκαν φέτος παιδιά στους παιδικούς σταθμούς. Πείτε μας λίγο παραπάνω για αυτό, πόσα παιδιά απέρριψαν, αν είναι η πρώτη φορά που απορρίπτονται παιδιά και αν όλη αυτή η διαδικασία είναι τελικά νόμιμη. Είναι η πρώτη φορά πράγματι που απορρίπτονται παιδιά. Σε εμάς έχουν φτάσει περισσότερες από 4 καταγγελίες. Τα οποία παιδιά βεβαίως στην περσινή χρονιά φοιτούσαν σε κάποιο παιδικό σταθμό. Φέτος, τον Αύγουστο συγκεκριμένα, το νομικό πρόσωπο πήρε αυτή την απαράδεκτη απόφαση, η οποία είναι αντισυνταγματική, είναι απάνθρωπη, διότι τα παιδιά αυτά δεν αντιμετωπίζονται ισότιμα με όλα τα παιδιά, το δικαίωμά τους δηλαδή να φοιτούν ή να έχουν, να λαμβάνουν υπηρεσίες όπως όλα τα παιδιά, τα νήπια, είναι αναυθαίρετο και προστατευμένο από το Σύνταγμα. Εκτός αυτού, οι παιδικοί σταθμοί των Δήμων, οι περισσότεροι από αυτούς, λειτουργούν με προγράμματα ΕΣΠΑ. Με τα προγράμματα αυτά λοιπόν, τα παιδιά έκαναν τις εγγραφές και επομένως δεν έχουν κανένα δικαίωμα να αφήσουν απ' έξω τα παιδιά. Διότι μπορεί άνετα να γίνει μια καταγγελία, όπως και έγινε, και έχουμε φτάσει με το τριτοβάθμιο οργανό μας να καταγγείλουμε το γεγονός και έχουμε στείλει επιστολή διαμαρτυρίας και στον Δήμαρχο, που δυστυχώς όμως ακόμα δεν μας έχει απαντήσει. Το δε νομικό πρόσωπο, σε επικοινωνία που είχαμε μαζί, μας είπε ότι αντιλαμβάνονται μεν το άδικο της περίπτωσης, πλην όμως θεωρούν ότι θα είναι
πιο επικίνδυνο για τα παιδιά το να βρίσκονται σε ένα περιβάλλον που δεν τα προστατεύει με την έννοια της υποστήριξης των υποστηρικτικών μέτρων, αλλά ούτε και του αναγκαία εκπαιδευμένου προσωπικού, θεωρούν ότι είναι πιο επικίνδυνο αυτό από το να αφήσουν τα παιδιά απ' έξω. Η γνώμη μας είναι ότι αυτό βεβαίως δεν έπρεπε να αρχίσει η νέα χρονιά και να μην έχουν λάβει τα μέτρα τους. Διότι τα παιδιά αυτά, όπως είπαμε, είναι παιδιά που έχουν φοιτήσει την προηγούμενη χρονιά, επομένως θα ξέρανε. Mm-hmm. Και σε αυτή την περίπτωση λένε ότι θα κάνουν προκήρυξη ώστε να προσλάβουν προσωπικό, δηλαδή νηπιαγωγούς ειδικής αγωγής, έτσι ώστε να καλύψουν τουλάχιστον αυτό το κομμάτι και να διαμορφώσουν ένα σταθμό έτσι που να μπορούν να υποδέχονται παιδιά με αναπηρίες. Αυτό βεβαίως προς το παρόν δεν έχει υλοποιηθεί. Δεν θεωρούμε ότι η καλή πρόθεση δεν καλύπτει το κενό και καλούμε το νομικό πρόσωπο αφενός με να πάρει πίσω την απαράδεκτη αυτή απόφαση, αφετέρου να δεχθεί τα παιδιά στους παιδικούς, διότι και οι οικογένειες που έχουν αυτά τα παιδιά έχουν τις ίδιες ακριβώς ανάγκες που έχουν και οι άλλες οικογένειες που στέλνουν τα παιδιά τους στους παιδικούς σταθμούς, προκειμένου οι γονείς να εργαστούν. Mm-hmm. Και όχι μόνο. Αυτά προς το παρόν. Θεωρώ δηλαδή ότι το θέμα αυτό πρέπει να αναδειχθεί περισσότερο και να υποχρεωθεί το νομικό πρόσωπο άμεσα να δεχθεί τα παιδιά αυτά στους παιδικούς σταθμούς. Να περάσει σε προσλήψεις στο νομικό πρόσωπο, μόνιμου, σταθερού προσωπικού, γιατί εδώ πέρα είναι τα παιδιά τα αμαία που είναι βέβαια το τραγικό της υπόθεσης. Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες παιδιά σε όλη την Ελλάδα που έχουν μείνει έξω από τους παιδικούς σταθμούς. Με νέα ζευγάρια, ας πούμε, με κόσμο και τα... Α, είναι με την πλάτη στον τοίχο. Το θέμα δεν είναι να πούμε ότι επειδή δεν υπάρχει υποδομή, άρα να μην πάρουμε και τα παιδιά. Το θέμα είναι να παλέψουμε να στελεχωθεί ο παιδικός σταθμός και να πάρουμε τα παιδιά. Δηλαδή, πάση θυσία, πώς το λένε, αυτό είναι. Mm-hmm. Και επειδή συνολικό είναι το πρόβλημα στην εκπαίδευση και στα κανονικά σχολεία, χρειάζονται αυτό. Μόνιμοι μαζικοί διορισμοί, να δημιουργηθούν οργανικές θέσεις. Τα τμήματα ένταξη να δουλέψουν, οι παράλληλοι, όλα αυτά ακόμα δεν λειτουργούν. Ακόμα που μιλάμε. Τουλάχιστον στην ολότητά τους. Έτσι γίνονται με το σταγονόμετρο, ας πούμε. Να πούμε τώρα ξανά για την κινητοποίηση, να υπενθυμίσουμε για τις 4 Νοέμβρη και επίσης να μας πείτε τα προβλήματα που έχετε εντοπίσει και σε άλλα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Είναι κοινά, γενικώς. Βεβαίως είναι κοινά. Επιπλέον υπάρχει το θέμα της συγκοινωνιακής σταθερότητας, της ακτοπλοϊκής με την Αθήνα και μεταξύ των νησιών. Το μεταναστευτικό, οι άνθρωποι δηλαδή που έρχονται από την απέναντι πλευρά με σκοπό να πάρει στην Αθήνα, υποχρέωσε τους ακτοπλόους, εν πάση περιπτώσει εφοπλιστές, να έχουν καθημερινά δρομολόγια. Δηλαδή, εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ευνοηθεί από αυτό το γεγονός, το οποίο βεβαίως στηρίζει οικονομικά αυτούς τους ακτοπλόους εφοπλιστές, οι οποίοι παίρνουν 60 ευρώ το κάθε άτομο από κάθε μετανάστη, δηλαδή να μεταβεί στην Αθήνα. Αυτό βοηθά και εμάς, γιατί έχουμε καθημερινή συγκοινωνία με την Αθήνα. Δεν μας εξασφαλίζει όμως όλες οι εταιρείες, δεν εξασφαλίζουν το μειωμένο εισιτήριο για τα άτομα με αναπηρία, ώστε υποχρεωμένοι από το να ταξιδέψουν συχνά στην Αθήνα για τις ειδικές εξετάσεις και ειδικές θεραπείες που χρειάζονται, κάνουν αλλεπάλληλα ταξίδια. Δεν είναι δυνατό δηλαδή μια οικογένεια με ένα παιδί down ή με αυτισμό που χρειάζεται να πάει στην Αθήνα και πολλούς και διαφορούς λόγους, γιατί η πρωτοβάθμια απερίθαλψη στο νησί μας δεν καλύπτει όλες τις ειδικότητες και πρέπει να πάνε στην Αθήνα, να ταξιδεύει ο γονέας με το παιδί του οποίου έχουν σταθεροποιήσει το ποσοστό αναπηρίας στο 67%, ενώ η έκπτωση αρχίζει στα πλοία, αρχίζει από το 80% και πάνω. Είναι ένα αίτημα βασικό και αυτό, το οποίο πρέπει να αναδειχθεί και στην κινητοποίηση και στις όποιες άλλες κινητοποίησεις.
Και βέβαια το 67% σας πληροφορώ ότι με την εφαρμογή των κρίσεων από τα ΚΕΠΑ, αυτοί που είχαν 80% πήγαν στα 67, μόνο και μόνο για να μειώσουν τις δυνατότητες που είχαν στις διάφορες παροχές. Και βεβαίως αυτοί που είχαν 67 πήγαν στα 50 και στα 40. Ναι, έχουν δραματικά μειωθεί τα ποσοστά εις βάρος των ανθρώπων με αναπηρία. Εμείς δεν λέμε να δίνουν αβέρτα τα ποσοστά σε ανθρώπους που μπορούν ίσως να δουλέψουν ή να αντιμετωπίσουν την αναπηρία τους. Αλλά το όποιο επίδομα, βασικό είναι αυτό να το τονίσουμε, το όποιο επίδομα δίνεται για την αντιμετώπιση των αναγκών που προέρχονται από την αναπηρία και οι βιοποριστικές ανάγκες που έχει ο κάθε άνθρωπος σε καμία περίπτωση δεν καλύπτονται από τα 280 ευρώ που δίνουν στο κατώτερο όριο των επιδομάτων, έτσι όπως ισχύει. Και αυτό όμως το καταργούν, διότι για να έχεις επίδομα πρέπει να έχεις αναπηρία 67%. Και οι περισσότεροι με την εφαρμογή των μέτρων από τα ΚΕΠΑ δεν το έχουν αυτό το ποσοστό, δυστυχώς. Θα συνδεθεί και με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα από την ΕΕ. Ναι, βεβαίως. Θα πω κάτι πάνω σε αυτό. Και με προϋποθέσεις άλλες. Ότι εμείς δεν βάζουμε το θέμα του να υπάρχουν εξαιρέσεις ή κάποιες διευκολύνσεις για τα άτομα με αναπηρία αντιπαραθετικά. Βεβαίως. Εμείς, σκοπός μας και το έχουμε αποδείξει αυτό, κάνοντας προσπάθεια να έρθουμε σε συνεργασία και με άλλους φορείς, προσπαθούμε συλλογικά να λύσουμε τα προβλήματά μας και πραγματικά δεν βλέπουμε το δικό μας το πρόβλημα ξεκομμένο από τα προβλήματα όλου του υπόλοιπου λαού. Όλης της κοινωνίας. Άλλωστε αυτό είπαμε και ακριβώς. Είναι τεράστια τα προβλήματα και θέλουμε, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να συντονίσουμε τη δράση μας. Αυτό που έλεγα και πριν με όλο τον υπόλοιπο κόσμο και με τους φορείς σε πρώτη φάση ίσως, έτσι ώστε πραγματικά να καταφέρουμε να κάνουμε κάτι. Κλείνοντας, να υπενθυμίσουμε πότε είναι η κινητοποίηση, ναι, και ποιο είναι το μήνυμα. Το μήνυμα είναι ότι όλοι για έναν και ο ένας για όλους και περιμένουμε όλους τους ανθρώπους με αναπηρία και τις οικογένειές τους και τους χρόνια πάσχοντες και τους κοινωνικούς και τους συνδικαλιστικούς φορείς στην πλατεία Μουνακίου την Τετάρτη 4 Ενδεκάτου και ώρα 11 το πρωί.